του τι θα γίνει με τις βάσεις φέτος μήνα εξελίσσεται σε μία εξίσωση για αδυνατούς λίτες. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων με τους συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από σχολή σε σχολή. Και από την άλλη, έχουμε και την μείωση του αριθμού των εισακτέων. Οπότε νομίζω ότι τελικά θα μάθουμε τι θα γίνει με τις βάσεις το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, οπότε και θα ανακοινωθούν. Μέχρι τότε, όπως είπες και εσύ, σήμερα δόθηκε τέλος στην αγωνία των 100.000 υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πριν από μία ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στα λύκεια της χώρας, ενώ όσοι το είχαν ζητήσει νωρίς έλαβαν τους βαθμούς με SMS. Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για χαμηλές πτήσεις στις βαθμολογίες. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο. Μικρότερη είναι η μείωση στο δεύτερο και αυξομοιώσεις έχουμε στο τρίτο. Οι χαμηλότερες βαθμολογίες καταγράφηκαν στα μαθηματικά, στο μάθημα των μαθηματικών. Το ξέραμε αυτό από την αρχή, όταν ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Στην έκθεση, στα αρχαία, στη φυσική και στα λατινικά. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, όπως είπαμε, να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Γι' αυτό οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των υποψηφίων να προσέξουν πάρα πολύ όταν θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι νέος ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας έχει ανοίξει μια εφαρμογή προκειμένου να μπαίνουν υποψήφοι και να υπολογίζουν τα μόρια τους. Είναι η διεύθυνση που βλέπουμε εδώ, markalt.it.minedu.gov.gr. Μπαίνουν υποψήφοι, υπολογίζουν με ακρίβεια τα μόρια τους.